κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Στην αντεπίθεση περνάει η Τουρκία εν αναμονή των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της για τις γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Ο Ταγίπ Ερντογκάν έκανε λόγο για αμαγκές που δεν περνάνε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει συλλήψεις των πληρωμάτων τουρκικών σκαφών. Έβαλε παράλληλα ξανά στο στόχαστρό του τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σε μια κίνηση αντιπερισπασμού το ψευδοκράτος μπαίνει στην περίκλειστη αμόχωστο, προωθώντας την προσάρτησή της. Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας προκάλεσαν τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς, με τον Ταγίπ Ερντογκάν να λέει «μην κάνετε τους μάγκες», διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να συλληφθεί κανείς από τα πληρώματα των τουρκικών σκαφών. Bütün bu noktada deniz kuvvetlerimizde oralarda yerimizi alıyoruz ve aramaya devam ediyoruz. İşte geçenlerde ne dediler? Bizim bu gemilerdeki personelimize tutuklama çıkartacaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki, affedersiniz, sıkıyorsa gelin alın. Alamayacaklar. Buna güçleri yetmez. Çünkü biz Türkiye'yiz. Ο Τούρκος Πρόεδρος έβαλε ξανά στο στόχαστρό του τον Εμμανουέλ Μακρόν, που κάλεσε την Άγκυρα να σταματήσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Κουζέι Κύπρος'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz. Geçen Macron açıklama yapıyor. Türkiye oradan çekilsin. Sen kimsin de ya bize çekilsin diyorsun. Sen burada kıyıdaş mısın? Değilsin. Senin burayla bir alakan var mı? Yok. Ama Türkiye bırak buraya kıyıdaş olmayı, Kıbrıs'ta garantör ülkedir. Burada Yunanistan konuşabilir, eyvallah. İngiltere'de konuşabilir, eyvallah. Niye? Garantör ülkedirler. Ama sen konuşamazsın. Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin artık tanınması lazım. Doğu Akdeniz'de şimdi büyük petrol ve doğalgaz yatakları var. Herkes söz sahibi, dışlanan, itilen, kakılan sadece Türkiye. Σε πιο ήπιους τόνους ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Mevlüt Çavuşoğlu. Diğer taraftan, özellikle Akdeniz etrafında, Kıbrıs etrafında doğal kaynakların paylaşılması konusu da bugün en önemli konulardan bir tanesi. Biz Kıbrıs etrafında ve Akdeniz'deki doğal kaynakların birbirimizi ayrıştırıcı unsurlar olarak görmüyoruz, görmek istemiyoruz. Tam tersi, birlikte paylaşarak Doğu Akdeniz'in ve Kıbrıs'ın refahını. Σε μια κίνηση τώρα επικοινωνιακού αντιπερισπασμού και πίεσης στη Λευκοσία, ο Υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους γνωστοποίησε την απόφαση για τα Βαρόσια για τη σύσταση μιας ομάδας ειδικών, η οποία θα μπει στην περίκλειστη πόλη φάντασμα της Αμοχώστου και θα προβεί σε επιστημονική, όπως είπε, καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Αν υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, θεωρείται το πρώτο βήμα ώστε η ιστορική πόλη που έχει μεγάλη οικονομική σημασία και κατοικούνταν στην πλειονότητά της από Ελληνοκυπρίους να προσαρτηθεί επίσημα στο καθεστώς του ψευδοκράτους. Είναι μια ενέργεια που καθόλου, μια απόφαση, μια ανακοίνωση που ούτε υποτιμούμε, ούτε υποβαθμίζουμε. Θεωρούμε την ίδια στιγμή ότι εντάσσεται και σε ένα εσωτερικό παιχνίδι επικράτησης στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά ήδη έχουν τροχιοδρομηθεί συγκεκριμένες εξελίξεις για αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχομένου. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν τα προβλήματα για την Άγκυρα σε σχέση με τις γεωτρήσεις, καθώς οι περισσότερες ξένες εταιρείες και οι ξένοι μηχανικοί που επανδρώνουν το πλοίο Πορθητής αρχίζουν να το εγκαταλείπουν με αφορμή τις κυρώσεις που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει η Κύπρος. Επιτάπητο στήθενται αύριο στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών οι τουρκικές προκλήσεις στον απόϊχο του χθεσινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Άγκυρα, ζητώντας σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και αποχή από παράνομες ενέργειες. Για στρατηγική που υποδηλώνει αδυναμία και απομόνωση της Τουρκίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ στάση αναμονής για την απόφαση των Ευρωπαίων τηρούν Αθήνα και Λευκοσία. Μεροληπτική και εκτός πραγματικότητας αντίδραση καταγγέλει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγγέλει Άγκυρα, την ώρα που και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με ψήφισμά του στηρίζει την Κύπρο και ζητά σειρά μέτρων κατά της τουρκικής πλευράς.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Όπεν, ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δείχνουν την αδυναμία και απομόνωση της Άγκυρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Συμβούλιο Κορυφής θα προχωρήσει σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της Τουρκίας. Όλα αυτά που βλέπουμε από την πλευρά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, την παραβίαση δηλαδή του διεθνούς δικαίου, την προκλητική συμπεριφορά, τις έρευνες και την πιθανή γεώτρηση εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, όλη αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά είναι ένδειξη αδυναμίας. Θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, όλα αυτά που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα της απόλυτης επιτυχίας της στρατηγικής και των συμμαχιών και συνεργασιών της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία αισθάνεται και είναι απομονωμένη στην περιοχή. Στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίστηκε για πρώτη φορά η λήψη συγκεκριμένων άμεσων μέτρων κατά της Τουρκίας και κλήθηκε η Κομισιόν να καταθέσει τις προτάσεις της. Όπως επισημάνθηκε, η Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγώνουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και οι εργασίες Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία. Με τον Γιοχάνες Χάν να τονίζει ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν βάσει των απαράδεκτων γεωτρήσεων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Είναι σημαντικό ότι όλοι οι εταίροι μας, γιατί χρειαζόταν ομοφωνία, αποφάσισαν να ξεφύγουμε πλέον από τη λεκτική προειδοποίηση προς την Τουρκία και να προχωρήσουμε συγκεκριμένα. Στην απόφαση σημειώνεται η ανάγκη για σοβαρές αρνητικές και άμεσες επιπτώσεις στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Περνάμε από τα λόγια στα έργα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα ληφθούν και τα οποία θα αποφασίσουν οι ηγέτες και θα εξουσδοτήσουν την Επιτροπή για να τα εξειδικεύσει. Το ουσιώδες είναι ότι υπάρχουν μέτρα. Το ουσιώδες είναι ότι η πολιτική και η διπλωματική απόφαση έχει ληφθεί, η νομική βάση έχει προσδιοριστεί και θα αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σημαντικό το ότι εξουσιοδοτείται η Επιτροπή και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για περαιτέρω μέτρα. Γιατί αυτό θα επιτρέπει κλιμάκωση. Πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα, αν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα υπάρχει δυνατότητα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, να είναι αντίστοιχα κλιμακωτά και στοχευμένα τα μέτρα αυτά. Ήταν μεγάλο λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφασή της να γίνει μέλος της η Κύπρος το 2004. Τώρα συνεχίζει αυτό το λάθος και γίνεται όμηρος του προβλήματος. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γράψει τις αποφάσεις της από μια εντελώς ελληνική προοπτική. Δεν ενήργησε ως σύνολο αρχών και αξιών, αλλά ως ομάδα διαπραγμάτευσης συμφερόντων, κάτι που αντιβαίνει στην ιδρυτική φιλοσοφία της. Ενεργεί ως δικαστήριο σε διμερείς διαφωνίες για την κυριαρχία και δίνει μεροληπτικές ερμηνείες σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα όπως η θαλάσσια οριοθέτηση. Πρόκειται για σφετερισμό των δικαιωμάτων των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων με αβάσιμες μαξιμαλιστικές θέσεις που απορρίπτουμε. Οι αποφάσεις για την Ανατολική Μεσόγειο στερούνται νομικής βάσης. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Η Ένωση να αλλάξει αυτή τη στάση που είναι μεροληπτική και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Σκληρή στάση τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία ζητά με κάθε τρόπο η Λευκοσία, που προειδοποιεί με βέτο στη λήψη αποφάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα, σχολιάζοντας σενάρια που διακινούνται, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας τουρκική γεώτρηση στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Τώρα, την πρόθεσή του να φέρει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Star και στη Μάρα Ζαχαρέα. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης καταλόγησε απόπειρα δραματοποίησης της κατάστασης αναφορικά με την απόφαση του Πρωθυπουργού να συγκαλέσει του Αγίου Πνεύματος το Κισαία, ώστε να εξετάσει όλες τις πτυχές των κινήσεων των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Η υπερβολική δραματοποίηση μάλλον κάνει τους πολίτες να ανησυχούν περισσότερο. Δεν χρειάζεται να βγαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριακή βράδυ να λέει στους πολίτες να μην ανησυχούν. Και προφανώς, κυρία Ζαχαρέα, εάν ο Πρωθυπουργός γνώριζε κάτι σημαντικό, αν είχε συμβεί κάποια εξέλιξη πέραν των όσων γνωρίζουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εικάζω ότι θα είχε ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Εικάζω ότι θα με είχε πάρει ένα τηλέφωνο για να με ενημερώσει αν είχαμε εξελίξεις οι οποίες
δεν πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας. Δεν έλαβα κανένα τέτοιο τηλεφώνημα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η σύγκληση του Κησέα, έτσι όπως έγινε, την Κυριακή το βράδυ, ήταν μια υπερβολή. Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον στρατιωτικό αναλυτή και διεθνολόγο, τον συνάδελφο Θανάση Δρούγο, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί όλη την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και πώς διατάσσονται οι ισορροπίες ανάμεσα στην Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Αλίνα. Καλησπέρα. Τώρα, έχουμε κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Ερντογκάν. Μιλάει για μαγκές, επιχειρεί να προσαρτήσει την Αμόχωστο, αρνείται όλη αυτή την αντίδραση που αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπεις ότι θα κλιμακώσει τις ενέργειες του? Κοιτάξτε, η Αμόχωστο θέλει προσοχή, παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν είχαμε απειλές. Αλλά τώρα εκ νέου θέτει το θέμα η ηγεσία του ψευδοκράτους, δηλαδή κυρίως ο Τατάρ και ο Ζερσάι, ο ψευδοϋπουργός εξωτερικών, για ναυτική βάση της Τουρκίας, ένα, για ενίσχυση του αεροδρομίου του κατοχικού του παράνομου στο Λευκόνικο και βεβαίως για να επανέλθει η Αμόχωστος και σε μια διαδικασία τουριστικής αξιοποίησης, μια και εδώ και 45 χρόνια μετά την εισβολή είναι νεκρή ζώνη. Είναι πρόκληση γιατί έρχεται και σε μια αντίθεση με συγκεκριμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που μπορεί να είναι ψηφίσματα δύναμου δεκαετιών, αλλά δεν πάβουν να έχουν την αξία τους, διότι προφανώς στην Αμόχωστο είχε δεχτεί τότε η Τουρκία ακόμα ότι θα επανέλθουν αυτοί οι οποίοι ήταν κάτοικοι της Αμόχωστου νόμιμα και δεν θα μπουν άλλα άτομα μέσα ούτε θα. Άρα ανοίγει μεγάλο ζήτημα αυτή την ώρα. Ναι, γιατί σε πρώτη φάση θα στείλει τα βαρόσια στην Αμόχωστο, θα στείλει αυτή τη στιγμή κάποια επιτροπή για να βγάλει τα συμπεράσματα. Όλα αυτά των επιτροπών είναι αρκετά πονηρά και ύπουλα. Αυτό ό,τι αφορά την Αμόχωστο. Το δεύτερο τώρα που ανησυχεί Λίνα είναι η κάθοδος του Γιαβούς. Γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πού ακριβώς θα πάει το δεύτερο πλωτόγιο τρύπανο της Τουρκίας σε εφαρμογή σχέσεων Τουρκίας-Ψευδοκράτους. Αυτή τη στιγμή, αν πάει κοντά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα του Καστερόζου, είναι πολύ σκληρή, πολύ δυνατή πρόκληση για μας και δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη μια τέτοια ενέργεια. Διότι εντάξει, δεν έχουμε οριοθετήσει, δεν έχουμε μάλλον να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά στο θέμα της υφαλοκρηπίδας είναι θρασίτατη ενέργεια. Αν πάει πάλι προς τα κατεχόμενα, δηλαδή στην Καρπασία ή στον κόρπο της Αμοχώστου, και εκεί είναι θέμα, γιατί μην το βλέπουμε ότι επειδή είναι κατοχική η περιοχή δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει πάρα πολλά, γιατί η Κύπρος έχει την ευθύνη περιμετρικά του νησιού και συνεπώς άλλη μια θρασίτατη ενέργεια της Τουρκίας, πέραν αυτής που έχουμε στο σημείο Φινίκη 1, δυτικά της Πάφου και δυτικά της Χερσονήσου του Ακάμα, θα έχουμε άλλη μια ενέργεια. Άρα προφανώς η Κύπρος με δεύτερο γεωτρύπανο θα είναι ακόμα πιο περικυκλωμένη. Άρα απαντώ στο ερώτημά σου ότι και αυτή η πρόκληση, μια και αύριο νομίζω υπολογικές συνθήκες, αναχωρεί το Γιαβούς από λιμάνι της Ανατολικής, μάλλον της Τουρκίας, για να κατέβει προς την Κυπριακή ΑΟΣ, και αυτό είναι θέμα. Και το τρίτο το οποίο με προβληματίζει είναι πώς θα κινηθούν αυτή τη στιγμή οι εγώμενες θεωρίες περί κυρώσεων, γιατί εγώ προσωπικά, Λίνα, δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των 28, διότι θέλω κυρώσεις οι οποίες άμα τις επιβάλλεις να έχουν νόημα και να μην είναι κυρώσεις για την έννοια των κυρώσεων, αλλά να είναι κυρώσεις οι οποίες να πονάνε τον αντίπαλο για θέματα που έχουν να κάνει με παρανομία. Συνεπώς, όταν λέω κυρώσεις, για παράδειγμα, που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αμερική στη Ρωσία για το θέμα της Κρυμαίας ή της Ανατολικής Ουκρανίας, είναι πολύ σκληρές κυρώσεις και 5 χρόνια τώρα το παλεύει η Ρωσία και η Ρωσία δεν είναι Τουρκία. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι η Τουρκία, αν πρέπει να επιβληθεί κάτι, πρέπει να είναι σκληρές κυρώσεις. Δηλαδή σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες τράπεζες. Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, Θανάση, δεδομένων και των ειδικών σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας? Υπάρχουν συμφωνίες και συμφέροντα κοινά. Σωστά το λες και στις επικοινωνίες που είχα σήμερα και με αρκετούς μάλιστα και με email κιόλας και τηλεφωνικά και από Ολλανδία και από Μεγάλη Βρετανία μέχρι να φύγει η Μεγάλη Βρετανία με τον Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από χώρες άλλες μέσα στο ΝΑΤΟ, κάπου 10 χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν καν να συζητηθεί ότι υπάρχει περίπτωση το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, ότι ξέρω θα περιθωριοποιηθεί ακόμα περισσότερο η Τουρκία με πρωταγωνιστές, τους Βρετανούς που είναι στο ΝΑΤΟ, την Νορβηγία που έχει και τους Δανούς που έχουν ανθρώπους πάνω στον Πορθητή, ενώ επιστήμονες, αυτή τη στιγμή την Ολλανδία, αλλά και κάποιες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η οποία σαφημείται η Βουλγαρία λόγω του μεταναστευτικού ή λόγω της ισχυρής τουρκικής μειονότητας που έχει στην Άνω Ροδόπη, δεν επιθυμεί να εμπλακεί με την Τουρκία σε τέτοια ζητήματα. Άρα δεν βλέπω
σκληρές δηλώσεις. Τώρα αυτό, αν σε κάποια διαβατήρια των επιχειρηματιών των Τούρκων θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει βίζα ή αν θα γίνει κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υδρώνει το αυτή του Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν έχει πολύ άλλη αντίληψη στα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου ή διεθνούς δικαίου. Συνεπώς θα προχωρήσει. Εδώ δεν υπολογίζει ο Αμερικανός το θέμα των S-400, S-35 θα υπολογίσει. Αυτό, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επικεντρωθούμε τώρα, Θανάση, και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ το θεωρώ καθοριστικό παράγοντα εξελίξεων. Πώς θα διαταχθούν αυτές οι ισορροπίες. Η Τουρκία στο ανατολικό παζάρι, όπως πολλές φορές μας έχεις πει, είναι στο στοιχείο της. Τι θα γίνει σε αυτό το σκέλος, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που ακόμα και στη ρητορική των Αμερικανών βλέπουν έτσι μια δυσυπόστατη έτσι, αντιμετώπιση του θέματος Τουρκία. Είναι δηλαδή μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Κοίταξε να δεις, τώρα σε επίπεδο προετοιμασίας έλευσης της πρώτης πυροβολαρχίας των S-400, τα πράγματα είναι έτοιμα στην Κρυμαία και στο Νοβοροσίσκ, είτε δια θαλάσσης είτε δια αέρος, λογικά, πάντοτε, μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου, αν δεχτούμε τα όσα λέει ο Ερντογκάν, ο Τσαβούσογλου και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Γκιουλέρ, θα έρθουν. Και δεν έχω δει Τούρκο, πίστεψε με, είτε αναλυτή, είτε επιστήμονα, είτε οτιδήποτε άλλο, τους τελευταίους 2-3 μήνες όπου ήμουν στην Ευρώπη, στη ομιλίες και διασκέψεις, δεν μου έχει πει κανένας ότι δεν θα έρθουν. Άρα το θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο σίγουρο ότι πύραυλοι θα φτάσουν παρά τα αμερικανικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί ετοιμάζουν κυρώσεις. Χθες, βέβαια, το βράδυ αργά υπήρξε ένα πρόβλημα, διότι παραιτήθη ο εκτελών χρέη υπουργού άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πάτρικ Σάναχαν, εξαιτίας κάποιων προσωπικών ζητημάτων. Με αποτέλεσμα αυτό είναι σχετικά, αν το πω έτσι απλά ελληνικά, ακέφαλο το αμερικανικό Πεντάγωνο. Βέβαια, έχουν άπειρους γραφειοκράτες και υφυπουργούς και δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή, την άλλη εβδομάδα, να σου πω, Λίνα, έχουμε υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα είναι εκεί και ο ΑΚΑΡ και βέβαια και ο Αποστολάκης. Αλλά με τον ΑΚΑΡ μας ενδιαφέρει, γιατί λογικά θα πρέπει να συζητηθεί με τους Αμερικανούς. Αλλά θα υπάρχει υπουργικό επίπεδο απέναντι πλευρά. Άρα όλα θα κριθούν, να το πω έτσι, στη συνάντηση στο περιθώριο της G20 στην Οσάχα της Ιαπωνίας 27-28, όπου ο Ερντογκάν έχει κλείσει ραντεβού και με Πούτιν και με τον Κινέζο πρόεδρο και με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τραμπ. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα πράγματα οι Αμερικανοί κινούνται προς κυρώσεις. Κυρώσεις που για να πλήξουν κυρίως την τουρκική οικονομία, αλλά και πιο πολύ θα σου έλεγα την τουρκική αμυντική βιομηχανία, που είναι το καμάρι του Ερντογκάν. Διότι αν δει κανείς τι γίνεται σήμερα και χθες στο Μπουρζέ, στη μεγάλη αεροδιαστημική έκθεση στρατιωτικού υλικού, η Τουρκία έχει από τα κορυφαία περίπτερα και διακρίνεται για πολλά οπλικά συστήματα. Άρα, επειδή πολλά από αυτά, ξέρεις, συνδέονται με αμερικανική τεχνολογία, προφανώς αν θες να τους πλήξεις, μπορεί να τους πλήξεις στην αμυντική βιομηχανία. Άρα, θα έχουμε εξελίξεις πολύ σοβαρές μέσα σε αυτό το δίμηνο Ιουλίου, αλλά και Αυγούστου σε όλα τα θέματα που έχουν αυτοκίνητο. Σε ανησυχεί, Θανάση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολιτική μετάβαση αυτή την ώρα, ως προς τη διαχειριστική ικανότητα που θα έχει η χώρα στην αντιμετώπιση μιας ευνηδιαστικής κρίσης? Αυτή είναι πολύ σοβαρή ερώτηση, με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν σου κρύβω ότι μέχρι 20 Σεπτεμβρίου που έχουν οι Τούρκοι δεσμεύσει στις περιοχές από το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, και σε ναυτικό επίπεδο έναντι Κύπρου και σε αεροπορικό πλαίσιο στο Αιγαίο, η ανησυχία μου είναι μεγάλη. Είτε κάτι να συμβεί πριν τις εκλογές 7 Ιουλίου ή αμέσως μετά. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Βλέπω ότι η Τουρκία ότι κινείται σε επίπεδα που ξεφεύγει και ο ίδιος ο πρόεδρος παρά τις κυκλοθυμικές αντιδράσεις του. Και νομίζω αυτή τη στιγμή ότι κάτι ετοιμάζουν, διότι θεωρούν ότι σε διάφορα επίπεδα, είτε έχει να κάνει με τους πυράβλους, είτε έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες στην Κύπρο, είτε έχει να κάνει με τη Βορειοανατολική Συρία, θεωρούν κατά τη γνώμη τους ότι αδικούνται. Άρα, επειδή θέλουν να δείξουν ότι είναι υπολογίσιμη δύναμη, δεν θα μπορούσα να αποκλείσω κάποια ενέργειά τους μέσω προσοχής 2-3 μήνες απέναντί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Δρούγος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στο δελτίο μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στο στούντιο του Blue Sky και να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Μάνο Οικονομίδη, με τον οποίο θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Έδωσε πολλά στοιχεία. Καλησπέρα, Μάνο, καλώς ήρθες. Έδωσε πολλά στοιχεία για το τι γίνεται περιφερειακά και περιμετρικά ο Θανάσης ο Δρούγος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Γιατί μην ξεχνούμε ότι όλα αυτά φιλτράρονται από τις πολιτικές δυνάμεις και από το φακό της προεκλογικής περίοδου. Και νομίζω ότι ακριβώς για αυτή τη συγκυρία την οποία θέτεις, είναι και αρκετά, εγώ είμαι αισιόδοξος στο ότι έχουν δείξει αυτοσυγκράτηση οι πολιτικές ηγεσίες. Mm-hmm. Και ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μια πάρα πολύ μετρημένη δήλωση. Δηλαδή, ήταν προφανής η αιχμή ότι Σαββατοκύριακο συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, έδωσε τη δραματοποίηση ο Πρωθυπουργός, αλλά ως εκεί δεν το προχώρησε. Είναι και η συγκυρία το ότι επειδή πέφτουμε τώρα με τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, πηγαίνει και ο ίδιος κ. Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπότε η Ευρώπη έχει μια ευκαιρία να εμφανιστεί ενωμένη προς την αντιμετώπιση του ζητήματος, ως προς την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης είναι άλλο θέμα.
Και βλέπουμε ότι σε αντίθεση με το παρελθόν δεν υπάρχουν οι δεδομένοι υψηλοί τόνοι που θα περιμέναμε. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Δρούγος γενικά, γιατί εμείς, ξέρεις, πάρα πολλές φορές στο εσωτερικό υποτιμούμε όντως την γενική συγκυρία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα καλύτερα της. Πολύ περισσότερο δεν βρίσκεται ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν είναι αντιμέτωπος με μία μάλλον εμβληματική ήττα στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει και το ανέκδοτο που βλέπουμε να κυκλοφορεί ότι πόσες φορές θα ξανακάνει εκλογές μέχρι να βγει ο κύριος Γκιλντίριμ. Πιθανότατα βεβαίως δεν θα ξανακάνει. Ο νέος υποψήφιος, μάλλον δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έχει και πάρα πολλά στοιχεία χαρισματικής προσωπικότητας που θυμίζουν σε κόσμο τον κύριο Ερντογάν να ξεκινούσε, είναι η πρώτη φορά νομίζω που αισθάνεται ο ίδιος μια απειλή, αν όχι για το αύριο, το πάντως για το μεθαύριο. Ο τουρκικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις από την εποχή του πραξικοπήματος και μετά είναι εξαντλιασμένες, έχει βάλει πάρα πολλούς αξιωματικούς ανώτατους φυλακή και στελέχη του στρατού. Γενικώς είναι ένα καθεστώς φόβου. Είναι καθεστώς στην Τουρκία. Πλέον υπάρχει αποτύπωμα, είναι ένα καθεστώς με δημοκρατικό μανδύα και επίφαση. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές, Μάνο, τους ειδικούς, σαν τον Θανάση Δρούγο, να αναφέρονται στις αδυναμίες και ως εκ τούτου και την επικινδυνότητα που προκύπτει από την ανοριμότητα των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, η οποία έχει αποδεκατιστεί γιατί τους έχει φυλακίσει όλους. Και εκεί είναι πολύ μεγαλύτερα τα εύσημα στους δικούς μας πιλότους, οι οποίοι δίνουν καθημερινά αυτή τη μάχη με τα νεύρα που στο Αιγαίο. Και ευτυχώς για όλους μας δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποιο ατύχημα. Για να κλείσουμε λίγο το γεωπολιτικό, θυμίζω ότι ευτυχώς η Κύπρος για όλους μας έκανε πολύ νωρίς τις συμφωνίες με τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι μόνο η Αμερική και η Γαλλία. Να τονίσουμε την παρουσία του Ισραήλ στην περιοχή, όπου το Ισραήλ, επειδή έχει νέες πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Ερντογάν πολύ δύσκολο θα κάνει κάποια άγαρμπη κίνηση στην δεδομένη συγκυρία, γνωρίζοντας ότι ο κύριος Νετανιάχου αναζητεί μία αφορμή ως το γνωστό γεράκι της Μέσης Ανατολής. Και ως γνωστόν το Ισραήλ δεν αστειεύεται. Και όταν ο Τούρκος πρόεδρος πήγε να κάνει μαγκές στο παρελθόν με το Μαβί Μαρμαρά, όπως θυμάσαι, πήραν μία απάντηση την οποία ακόμα δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Έγινε εκείνο το ρεσάλτο με τους Ισραηλινούς κομμάντους, όπου θυμάμαι ότι ο κύριος Ερντογάν είχε ξεκινήσει να λέει ότι εμείς θα πάμε σε εισαγωγικά να απελευθερώσουμε την Παλαιστίνη. Έκτοτε δεν ξαναπέρασε νομίζω τα στενά. Ναι, είναι αληθές. Τώρα, μια και ανέφερε στο θέμα της Κύπρου, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας το πώς διατάσσεται το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, βλέπουμε ότι έχει άλλες προδιαγραφές, ενώ κάνοντας και τη σύγκριση με το ελληνικό πολιτικό, με την ελληνική πολιτική τάξη, ακριβώς, είναι. Πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι το βλέπουμε σε διαφορετικές χρονικές δύσκολες συγκυρίες, να ξεπερνούν κρίσεις με μια μοναδική ευελιξία και έναν απόλυτο επαγγελματισμό. Και θα σου κάνω τη σύγκριση και με το πώς χειρίστηκε η Κύπρος, αν και μικρότερη χώρα, και πόσο αποτελεσματικά το ζήτημα ενός μνημονίου και μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και με συγχωρείς, ακόμη χειρότερα είχαν κούρεμα καταθέσεων. Ακριβώς. Και το ξεπέρασαν. Και βλέπουμε τώρα πόσο καιρό δουλεύουνε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, διότι είχαμε νωρίτερα και τις συνομιλίες που κάνανε και στο Mont Pelerin και όλα αυτά που έγιναν για το θέμα της επίλυσης του Κυπριακού. Και τώρα πώς έχουν φροντίσει, στο βαθμό τέλος πάντων να αποδειχθεί, να περιχαρακώσουν δικαιώματα και δεδομένα έναντι του Τούρκου με διαφορετικό τρόπο και με διπλωματική ευελιξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος και νομίζω ότι θα έπρεπε να διδάσκονται οι Έλληνες πολιτικοί από τον επαγγελματισμό των Κύπριων συναδέλφων. Παίρνω τη σκητάλη και το προχωράω, διότι νομίζω και στα χρόνια της μεταπολίτευσης, μετά την εθνική τραγωδία της Κύπρου, μεγαλώσαμε και λίγο ολόκληρες γενιές με το ότι η Κύπρος είναι κάτι σαν συμπλήρωμα της εθνικής ενότητας. Δεν είναι έτσι. Η Κύπρος μας έχει ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην Αμερική, ο φτωχός συγγενής εμείς είμαστε ακριβώς τώρα, έτσι. Με αφορμή την εκλογή του κυρίου Τραμπ, λέγανε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επειδή υπάρχει το λεγόμενο check and balances, όπου επειδή υπάρχει το Κογκρέσο, η Γερουσία, υπάρχουν θεσμοί. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος, ο οποίος σου δείχνει ότι είναι αντισυστημικός έως και λίγο περίεργος, να φύγει από το πλαίσιο. Η Κύπρος βλέπει ότι έχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια πολιτική. Mm-hmm. Ακόμη και ο κύριος Χριστόφιας, που ήταν, λέγαμε, ο τελευταίος κομμουνιστής ηγέτης στην Ευρώπη, δεν βγήκε ποτέ από πλαίσιο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και χειρίστηκε τελείως διαφορετικά. Και θυμάσαι τα ότι είχε και την τραγωδία τότε με την ναυτική βάση, βεβαίως. Και με άλλη πρόθεση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε πολλά να διδαχτούμε. Τώρα, επειδή τρέχει ο προεκλογικός χρόνος και επειδή νωρίτερα μας απασχόλησε πολύ μια προειδοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Σιμίτη, για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου,
Και επειδή οι πληροφορίες επιμένουν ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και οφείλει να λάβει μέτρα και ενισχύει και την άμυνα νησιών και δίνει και μια δυνατότητα έτσι οχύρωσης καλύτερης, θέλω να μου πεις αν κατά τη δική σου εκτίμηση αυτή η παρέμβαση σηματοδοτεί κάτι ή θα πρέπει να την εντάξουμε και στο προεκλογικό πλαίσιο. Φοβάμαι ότι ο κ. Σιμίτης αντίξει τον εαυτό του με όλο αυτό. Ίσως και ο ίδιος επειδή βρέθηκε τα τελευταία χρόνια σε μια μεγαλύτερη πολιτική και προσωπική πίεση. Θυμίζω και τη δικαστική την εκκρεμότητα που φάνηκε να κλείνει με το να αρχιοθετηθεί. Ναι, μπήκε στο αρχείο η ιστορία, όπως γίνονται τα περισσότερα πράγματα δυστυχώς στη χώρα μας που αφορούν πολιτικούς. Ο κ. Σιμίτης όμως, και είδα ότι υπήρξε μια σύσσωμη καταδίκη κυρίως από τους στρατιωτικούς και πρώην στρατιωτικούς, μίλησε για εκκρεμότητες με την Τουρκία. Εμείς δεν έχουμε εκκρεμότητες με την Τουρκία. Πλην μιας. Οπότε άνοιξε μια συζήτηση, όπου ουσιαστικά ήταν μια πάσα προς τη ρητορική. Τώρα, το ερώτημα το δικό μου και συγχώρεσέ με είναι εάν όλο αυτό το γκριζάρισμα που επιχειρεί η Τουρκία στο Αιγαίο και ό,τι έχει προκύψει μετά τα Ήμια, είναι ή δεν είναι εκκρεμότητα. Γιατί έχουμε μια τάση εδώ στην Ελλάδα να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Απλά από το 1996 και την τραγωδία των Ημιών και την τραγωδία πλέον που καθιερώθηκε, παγιώθηκε ως κατάσταση στις διμερείς σχέσεις, δεν ξανάνοιξε ποτέ ένα τέτοιο ζήτημα. Το ξανανοίγει τώρα ο κ. Σιμίτης. Και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έδειξε αντανακλαστικό Αμερικανό πρέσβη ο κ. Σπάγια, το οποίο ουσιαστικά τον αποδοκίμασε. Ναι. Επειδή προφανώς γνώριζε ότι στο μυαλό όλων μας το υποσυνείδητο θα ήταν ότι κάτι πάει να γίνει και βγαίνει ο κ. Σιμίτης ως λαός. Ναι, και δεν το θέλουν να φτιάξουν. Και δεν το θέλουν να κάνει, στη δεδομένη συγκυρία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Αντίστροφα, μετράω χρόνος για τις κάλπες της 7η Ιουλίου. Μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της ομιλίας του στο Θησείο. Από το βήμα της προεκλογικής εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύτηκε για ελάφρυνση των βαρών της μεσαίας τάξης, ενώ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του debate με την άμεση απάντηση της Πειραιός. Απόψε είναι σαν να ξαναβαπτιστήκαμε στην κολυμπήθρα του αγώνα. Τώρα ξεκινάμε. Γιορτή θύμιζε η προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία σωμάτων στο Θησείο με τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται αισιόδοξος για ανατροπή στις κάλπες. Λοιπόν μπορούμε να τους διαψεύσουμε ξανά. Αν δεν μπορούμε εμείς, τότε ποιος μπορεί. Και αν όχι τώρα, πότε. Εμείς εδώ και τώρα θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Μόνο μία προϋπόθεση. Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και ο ελληνικός λαός να πιστέψει ξανά στις δικές του δυνάμεις. Ανοιχτό κάλεσμα στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων έκανε ο Πρωθυπουργός να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου. Θέλω λοιπόν σήμερα εδώ να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, ανεξάρτητα από την ψήφο τους, στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Καλούμαστε να αποφασίσουμε αν από αύριο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε όλοι μαζί μπροστά σε αυτή τη χώρα ή αν θα γυρίσουμε πίσω, ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει. Μπροστά όλοι μαζί είναι ο τίτλος του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Ως επίκεντρο έθεσε την ελάφρυνση των βαρών της μεσαίας τάξης, θέτοντας παράλληλα το διακύβευμα της κάλπης. Μπροστά όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπροστά. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι το μόνο σχέδιο που υπάρχει μπροστά στον ορίζοντα του ελληνικού λαού. Ακόμη κι αν είμαστε πια ελεύθεροι να σχεδιάσουμε χωρίς τους δανειστές, να γνωρίζετε ότι το δικό του σχέδιο, το σχέδιο των δανειστών, δεν έχει φύγει ακόμα από τον ορίζοντα. Είναι παρόν. Είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Τη ζήτηση για την ασφάλεια και την ανασφάλεια είναι και αυτή μια συζήτηση που αφορά το κρίσιμο διακύβευμα της κρίσιμης επιλογής των πολιτών στις 7 του Ιούλη. Διότι ασφάλεια είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Για την 1η Ιουλίου οριστικοποιήθηκε η τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, με τον Αλέξη Τσίπρα ωστόσο να επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την μη διεξαγωγή τηλεμαχίας με τη συμμετοχή μόνο των δύο αντρών. Επιλέγει πάλι τώρα να αρνηθεί την αντιπαράθεση, την ευθεία αντιπαράθεση. Ίσως κάτι φοβάται,
Απ' την άλλη πλευρά, όμως, εγώ λέω ότι υποτιμάμε αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον εαυτό. Η Νέα Δημοκρατία απαντάει στα πειρά του Πρωθυπουργού για το debate, αναφερόμενη σε παλαιότερες δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι είχε ταχθεί από την αρχή υπέρ μιας πολιτικής συζήτησης με όλους τους αρχηγούς. Έχουμε ήδη κάνει σαφές ότι μια πολιτική συζήτηση με όλους τους αρχηγούς οι οποίοι συμμετέχουν στις εκλογές θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους πολίτες να ενημερωθούν για όλες τις θεματικές ενότητες, για όλα τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Θυμάμαι, ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι ένα debate μεταξύ δύο πολιτικών αρχηγών αποκλειστικά θα ήταν και περιφρόνηση προς τον κόσμο και προς τη δική της δημοκρατίας. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Το last year, το ξέρω, ναι. Ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι το μνημόνιο, τον έμφυα, πάρα πολλά τα οποία ανετράπησαν έτσι στην πορεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Πετρούπολη με στόχο να συζητήσει με κατοίκους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες για τα θέματα της φορολογίας, των θέσεων εργασίας αλλά και της ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Πειραιός χαρακτηρίζει ξαναζεσταμένη κινδυνολογία την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ πως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με στελέχη της να ζητούν από τους πολίτες να μην επαναπαυθούν και να δηλώσουν το παρόν την 7η Ιουλίου στις κάλπες. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Τα νοσοκομεία παιδών της Αθήνας επισκέφθηκε η Φόφη Γεννηματά, ενώ στις εγκαταστάσεις μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το νοσοκομείο παιδών επισκέφθηκε η Φόφη Γεννηματά. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής συναντήθηκε με την διοίκηση και συζήτησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας. Το νοσοκομείο κατά μέσο όρο έχει περίπου γύρω στις 27.000 νοσηλίες ετησίως. Εφημερεύει μέρα παραμέρα και κάθε μέρα που έχει γενική εφημερία προσέρχονται για εξέταση περίπου στα 400 με 450 παιδιά. Έχουν αυξηθεί τρομερά οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, περίπου κατά 40% από το 2014 μέχρι το 2018. Που σημαίνει ότι στην πράξη έχει υπάρξει μια μεγάλη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Και ελπίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει τη δύναμη να είμαστε ένα ισχυρό αντίβαρο στις προθέσεις οποιοδήποτε για ολοκλήρωση του εγκλήματος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του χώρου και την παράδοσή του στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Τους εργαζόμενους μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας στους χώρους της δουλειάς τους επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται ποια δύναμη θα βρίσκεται εδώ, παρούσα, σταθερή, στήριγμα στους αγώνες των εργαζομένων, ικανή να οργανώσει τη διεκδίκηση με βάση τα δίκαια αιτήματα και του κλάδου σας, αλλά και συνολικότερα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας, γιατί τα δύσκολα δεν είναι στο παρελθόν, εξακολουθούν να είναι μπροστά μας. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλέον έχουν στραμμένα το βλέμμα τους την 1η Ιουλίου, που οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή της τηλεοπτικής αναμέτρησης των εκπροσώπων τους. Λοιπόν, εκλογές έχουμε και σε ρυθμούς debate μαλώνουμε, γιατί είμαστε πολλές φορές, Μάνο Οικονομίδη, στο ίδιο έργο θεατές. Ποτέ τα κόμματα δεν έχουν καταφέρει να ομονοήσουν στο πώς θα γίνει ένα debate και όταν καταλήγουν βγαίνει ένα άνοστο πράγμα το οποίο απλώς καταναλώνει πολύ ατελείωτο και βαρετό τηλεοπτικό χρόνο. Αντιθέτως, πρέπει να σου πω, προσωπικά θυμάμαι, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά στο Πανεπιστήμιο, το 1996, εκείνες τις εκλογές, το debate του κυρίου Εβέτ με τον κύριο Σιμίτη. Ακόμη και με συντονιστή τον κύριο Ευθυμίου, ο οποίος μετά έγινε κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι κατανοούμε τη συγκυρία. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να τον παχαλοποιήσει και γι' αυτό, και επειδή καταλαβαίνει ότι χάνει, να προσπαθήσει να κερδίσει όποιες εντυπώσεις. Όντως όμως, στο δυτικό κόσμο υπάρχει και ένα δεύτερο debate πέραν των όλων μαζί, των δύο υποψήφιων πρωθυπουργών ή προέδρων δημοκρατίας, όπως ζούσαμε στη Γαλλία. Το ζούμε στην Αμερική, το ζούμε παντού. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι πολύ δέσμιος της καταγγελτικής ρητορικής που ακολουθούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί βρίσκεται μπροστά του όλη αυτή η καταγγελτική διάθεση και βραχικυκλώνει τις πολιτικές του κινήσεις. Και ουσιαστικά χάνει το όποιο δίκιο προσπαθεί να έχει. Ναι. Απλά τώρα μιλάμε επί της ουσίας του ζητήματος. Ναι, ποτέ η πολιτική τάξη δεν θέλησε να αποενοχοποιήσει, επίτρεψέ μου τον όρο, τα debate. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και τους δύο μονομάχους, τους κάθε φορά δύο μονομάχους, αλλά και ένα πιο χαλαρό διάλογο ανάμεσα σε όλους τους... Αντί για παράλληλους μονόλογους. Ναι, είναι παράλληλοι μονόλογοι, δεν υπάρχουν
προσθήκες, δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό. Δεν είναι μια φυσιολογική πολιτική κουβέντα αυτό που γίνεται. Ως εκ τούτου μάλλον δεν προκαλεί το ενδιαφέρον, απλώς παράγει πολιτικά αποτελέσματα στην προεκλογική συγκυρία που ζούμε. Και αυτό όμως ουσιαστικά ως τοξική παράμετρο του δημοσίου βιβλίου. Δηλαδή το βλέπεις ότι ακόμη πλέον και στον δημοσιογραφικό τον κόσμο αρχίζει μετά μια συζήτηση. Γιατί δεν έκανες αυτή την ερώτηση, πώς ήσουν. Δηλαδή καλύτερα να μην γινόταν τελικά. Εγώ φτάνω σε αυτό το σημείο να πω. Εφόσον δεν μπορούμε να πάμε λίγο forward, να πούμε ότι κλείσαμε μια δεκαετία εθνικής τραγωδίας με τα μνημόνια, ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλίμα εθνικής ενότητας, βλέπεις ότι ο κ. Μητσοτάκης, ως περίπου βέβαιος νικητής των εκλογών, παρουσιάζει μια άλλη ρητορική. Θεωρώ ότι και ο κ. Τσίπρας έχει εκ των πραγμάτων μαζευτεί λιγάκι, δηλαδή έχει ρίξει αρκετά τους τόνους. Ήταν μια καλή ευκαιρία να πεις ότι κάνεις μια επανεκκίνηση σαν χώρα, δεν το βλέπουμε. Πάντως, το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης λειτουργήσε ως καταλύτης, όπως λες, και στις δύο δυνάμεις τις πολιτικές να ρίξουν τους τόνους και να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογεί και, μάλλον και να προετοιμάζονται... τις ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη αυτό μέρα. Αυτό πήγαν. Οπότε εμείς το ξανάπαμε, έχουν μπει σε διαφορετικούς ρόλους για την επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Οικονομίδη. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Τα βέλη τους από τη Φαρέτρα έβγαλαν Μπιναλή, Γκυλδιρίμ και Κρέμι Μάμογλου σε ένα τηλεοπτικό debate που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ιστορικό εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο διεκδικητές της Δημαρχίας έταξαν όσα περισσότερα μπορούσαν στους πολίτες, ενώ άφησαν αιχμές εκατέρωθεν για το πώς προέκυψε η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στην πόλη. Με πλήθος υποσχέσεων από Γκυλδιρίμ και Ιμάμογλου πραγματοποιήθηκε το τηλεοπτικό debate ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της Δημαρχίας στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο άνδρες έταζαν όσα περισσότερα προκειμένου να πείσουν τα 16 εκατομμύρια των ψηφοφόρων της πόλης. 75.000 öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de yani İstanbul'da ailesi olup İstanbul dışına gidenlere de 400 lira öğrenci bursu vereceğiz. Yurt hızlıca, biz kimseye muhtaç değiliz. 12 kadın, 8 erkek öğrenci yurdu hizmete geçireceğiz. 10 adet yeni gençlik merkezi ki çok etkin olacaklar. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu en baba müjde. Ο Γκυλδιρίμ υποσχέθηκε 500.000 νέες θέσεις εργασίας και δημιουργία κέντρου υψηλής τεχνολογίας για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ιμάμογλου έδωσε έμφαση στη στήριξη των αναξιοπαθούντων με επιδόματα αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και οι δύο παράλληλα αναφέρθηκαν στην επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας, αφήνοντας εχμές. Ve bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi İsmail Bey. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. Mazbatasını almış, görev yapmış, 18 gün seçilmiş belediye başkanı. Yenilenen seçim bir demokrasi mücadelesidir. Στις δημοσκοπήσεις πάντως ο Ιμάμογλου κερδίζει την πρωτιά, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη διαφορά. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νέα Κηφισιά φιλοξενείται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρου. Πλήθος πιστών προσέρχεται προκειμένου να προσκυνήσει τη χάρη της, ενώ η εικόνα θα παραμείνει στο ναό μέχρι και το μεσημέρι της επόμενης Δευτέρας. Από το απόγευμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, με κάθε επισημότητα και τιμές υποδέχθηκαν στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νέα Κηφισιά, από τη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Την εικόνα παρέλαβε από τη Συνοδεία των Αγιοριτών Πατέρων ο Σεβασμιότατος Κύριλλος, ακολούθησε η περιφορά της και τοποθετήθηκε για προσκύνηση εντός του ναού με πλήθος πιστών Νασιρέοι για να λάβει την ευλογία της. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος κάτω Κηφισιάς. Έτσι με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη μεταφέροντες εδώ στον κόσμο το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας, γιατί οι κανονικές εικόνες, οι παλιές, δεν βγαίνουν από το Άγιο Όρος, μόνο το αξιονιστή βγαίνει. Έτσι λοιπόν μεταφέραμε εδώ στον κόσμο της Κηφισιάς το αντίγραφο της Παναγίας της Βηματάρισσας, η Κομνηνής, όπως λέγεται, γιατί είναι δωρεά του Αλεξίου του Κομνηνού στην Ιερά Μονή και είναι τοποθετημένη εικόνα στο Ιερό Βήμα,
Γι' αυτό λέγεται και βηματάρισα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Να φιλοξενούμε στον ιερό ναό μας την ιερά εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας, η οποία προέρχεται από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, με την ευλογία και την άδεια του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, του Πατρός Χριστοδούλου, με την ευλογία του Επιχωρίου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυρίλου και με την καλή διάθεση του Πατρός Φιλοθέου, ο οποίος συνόδευσε την εικόνα. Βρίσκεται η Παναγία εδώ κοντά μας, αυτή την ενορία, για να λάβουμε όλη την ευλογία της, ο πιστός λαός να αγιαστεί, να καταθέσει στα χέρια της Παναγίας τον αγώνα του, την αγωνία του, τα προβλήματά του, την θλίψη του, τη δυσκολία, και να την παρακαλέσει σε αυτή την προσπάθεια της ζωής να είναι βοηθός και συμπαραστάτης. Άνδρες, γυναίκες, ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένοι, όλες οι ηλικίες δίνουν καθημερινά το παρόν για να προσκυνήσουν την Παναγία Βηματάρισσα, ζητώντας ο καθένας το καλύτερο για τη ζωή και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και ίσως είναι και η ευλάβεια του ελληνικού λαού, είναι και οι δύσκολες μέρες που περνάμε και ο κόσμος προστρέχει τώρα περισσότερο στον χώρο της Εκκλησίας, γιατί δυστυχώς έχουμε όλοι μας απογοητευτεί από όλους τους άλλους παράγοντες και σωτήρες της πατρίδας μας, και έτσι δεν μας μένει και τίποτα άλλο, μας μένει μόνο η Παναγία, η μητέρα μας, η Κύριος. Η Παναγία είναι ένα πρόσωπο το οποίο πάντοτε εμείς οι Έλληνες το έχουμε σε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Είναι η μάνα μας και μάνα μας θα παραμείνει σε κάθε ιδιαίτερη στιγμή της ζωής μας, χαρούμενη ή δυσάρεστη, την επικαλούμαστε και πάντοτε προστρέχει και είναι δίπλα μας. Πάντα τη βοήθεια της μητέρας ζητάμε στα δύσκολα, κατά ψέματα. Σωστά. Η μάνα έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να παρηγορεί και να συμπαραστέκεται και αυτό κατά ξοχήν το γνωρίζει καλά η Παναγία. Καθημερινά στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος τελείται Θεία Λειτουργία και κατά τη διάρκεια της ημέρας παρακλήσεις και άλλες ακολουθίες. Η εικόνα της Παναγίας Βηματάρισσας θα παραμείνει στο ναό μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.